πάνω σε αυτά. Προσωπικά είμαι μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και υποψήφιος διδάκτης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πάνω σε θέματα δεδομένων και διαδικτυακά δεδομένα. Είστε ο πιο κατάλληλος. Είστε ο πιο κατάλληλος λοιπόν άνθρωπος και καθηγητά για αυτό το θέμα, να ενημερώσουμε τους ιεραπετρίτες που ψάχνονται. Έχουμε και τους λασιθιώτες γενικότερα, γιατί δεν μόνο οι ιεραπετρίτες μπορούν να έρθουν και από τη Σιτία και από τον Άγιο Νικόλαο να παρακολουθήσουν αυτή την ενδιαφέρουσα ομιλία. Πώς θα πάμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο? Ήδη έχουν γίνει βήματα από κριτικές γενικότερα επιχειρήσεις και από ιεραπετρίτες, από όσο γνωρίζω, προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μας αναλύσετε δηλαδή το πώς και τα ωφέλη και το τι θα μας εισηγηθείτε? Ωραία. Προσωπικά θα αναλύσω μια έρευνα που γίνεται πάνω στα δεδομένα και με τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που αποθηκεύουμε ή έχουμε στις επιχειρήσεις μας χρόνια τώρα, όπως ένα πελατολόγιο, όπως το εμπόρευμά μας, διάφορα πράγματα τα οποία καταγράφουμε επί σειρά ετών, πόσο μάλλον κάποιοι οποίοι έχουν ένα υποτυπώδες ισόπι, έχουν κάνει κάποιες κινήσεις, και να τα συνδυάσουμε μαζί με άλλα επιχειρηματικά δεδομένα, τα οποία μας θα δίνουν ελεύθερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική Δυτική Υπηρεσία, και γενικότερα υπάρχουν διάφοροι τρόποι να χρησιμοποιήσουμε τρίτα δεδομένα ελεύθερα και να τα συνδυάσουμε και να βάλουμε συμπεράσματα, κατευθύνσεις και να μας βοηθήσει γενικότερα σε πολλούς τομείς. Τι να πω, μπορεί να μας βοηθήσει αρχικά σε λειτουργικά κόστη. Το βασικό πράγμα είναι στην ανάλυση των πληροφοριών να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Εφόσον εντοπίσουμε ένα λάθος ή μια λαθασμένη στρατηγική, αυτό μας βοηθάει στο να μην την επαναλάβουμε και αυτό άμεσα μεταφράζεται σε μειωμένα κόστη και σε παράλληλους τομείς, σε όλους τους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, με το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργούμε ένα νέο κανάλι πώλησης ουσιαστικά. Γιατί δεν είναι να πουλήσουμε στην τοπική αγορά. Απευθείας μιλάμε για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα, πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως, ανάλογα το προϊόν μας και την μοναδικότητά του. Με αποτέλεσμα να είναι ένα νέο κανάλι πωλήσεων, ένα νέο κανάλι εσόδων, που καθάρισε πολλές φορές και σε κανάλι κερδών, αν θέλει να το ξαναεπενδύσει, ας το πούμε έτσι. Και θεωρώ ότι το e-commerce, όπως το λέμε, που είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι ίσως από τις λίγες διεξόδους που μας δίνονται σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης. Δηλαδή, μια κακή οικονομία, η οποία δυσκολεύονται όλοι, αλίμονο, προσπαθούν με φθηνούς τρόπους εντός εισαγωγικών, όχι να ανοίξει ένα κατάστημα, αλλά το να ανοίξει ένα e-shop είναι πολύ πιο οικονομικό σύγκριση με ένα νέο κατάστημα σε μια άλλη πόλη ή με ένα δεύτερο κατάστημα στην ίδια πόλη. Αντί και παραρτήματα, λοιπόν, μπορεί ένα κατάστημα ήδη, ας πούμε, που λειτουργεί παραδείγματος χάρη εδώ στην Ιεράπετρα, να μπει στη διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο ή χρειάζεται όμως και χρήματα για να γίνει αυτό? Δηλαδή χρειάζεται να έχει και κάποιο εμπόρευμα. Άρα επενδύει, γίνεται επένδυση δηλαδή σε αυτό το τομέα, ίσως όμως με λιγότερα χρήματα χρησιμοποιώντας, και δεν ξέρω τι γίνεται σε σχέση με το κράτος εδώ. Δηλαδή, φοριακά, αν κάπου πρέπει να δηλωθεί αυτό, πώς γίνεται? Καλά, μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, θα μας δώσετε και εσείς την εκδήλωση που θα γίνει αύριο Τετάρτη. Αλλά πόσο μπορούμε να ρίξουμε ένα φως αυτό, κύριε καθηγητά, περισσότερο σε αυτούς που μας ακούνε, τους εμπόρους, πόσο εύκολο είναι? Γιατί υπάρχουν πολλοί, ας πούμε έτσι, μεσήλικες, πώς να το πω τώρα, οι οποίοι δεν γνωρίζουν από ηλεκτρονικά μέσα τόσο πολύ, δηλαδή ή τώρα μπαίνουν να τα μάθουν ή δεν τους αρέσει ή δεν μπορούν να μάθουν γρήγορα ή το φοβούνται, σωστά. Εκεί τώρα τι λέτε? Θα πρέπει να κάνουν και μαθήματα. Αρχικά, ό,τι αφορά τα φορολογικά, θα μου επιτρέψετε να μην εμβαθύνουμε σε αυτά, καθώς αλλάζουν. Κάθε μέρα αλλάζουν. Οπότε δεν θα μπούμε σε αυτή την ανάλυση. Κυρίως θα αναλύσουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να μεταφερθούμε είτε από ένα απλό site, ένα e-shop, είτε αν δεν έχει ο άλλος, έχει απλά ένα κατάστημα και θέλει να αρχίσει να πουλάει διαδικτυακά. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα σχετικά με το εμπόρευμα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του e-commerce
επαγγελματίες οι οποίοι χρόνια σε έναν κλάδο είναι πολύ λογικό να έχουν αναπτύξει κάποιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές. Ένα πολύ ισχυρό όπλο στην παρέτρα του e-commerce είναι ότι δεν είναι υποχρεωμένος σε πάρα πολλές περιπτώσεις, βέβαια, ανάλογα και το προϊόν, βέβαια, έτσι, να χρειαστεί να αγοράσει ο έμπορος το προϊόν, γιατί ουσιαστικά αν έχει μια καλή σχέση με τον προμηθευτή του, μπορεί ουσιαστικά να λειτουργεί σαν μεταπολιτής άμεσος, να χρειάζεται να το αγοράσει. Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και έχουμε βέβαια και την άλλη πλευρά, όπου προμηθευτές οι οποίοι είχαν πάρα πολλούς τέτοιους εμπόρους, που μεταπολούσαν το εμπόρευμά τους χωρίς να το έχουν αγοράσει, ουσιαστικά κατά παραγγελία γινόταν μετά, να ανοίγουν δικά τους καταστήματα ή προμηθευτές. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις πάρα πολλές, και ειδικά στην Ελλάδα και με τα προϊόντα τα οποία δραστηριοποιούμαστε, όπως τα αγροτικά προϊόντα. Ναι, με προλάβατε. Τέτοιες κατεύθυνσεις που βοηθάει πάρα πολύ την εξέλιξη και την ανάπτυξη ενός e-shop. Μάλιστα. Τώρα, το βασικό είναι ότι πρέπει να δούμε λίγο και τι καλό έχει κάνει σε εμάς το e-commerce. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε όλοι, τι παράγει, τι πουλάει, τουρισμό και αγροτικά προϊόντα. Αυτά τα δύο είναι το βασικό μας έσοδο, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Το e-commerce και το δίκτυο έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί εάν δεν ακολουθούσαν οι μεγάλοι τουλάχιστον την στρατηγική των πολυεθνικών, την εξέλιξη του εμπορίου, την εξέλιξη του διαδικτύου, δεν θα βρισκόμαστε στη θέση που βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια, ούτε τουριστικά, αλλά ούτε και εμπορικά. Βλέπουμε στο ελαιόλαδο έχουμε μεγάλη αύξηση. Μάλιστα. Γιατί έχουν εξυγχρονιστεί πολύ παραγωγή. Άρα μπορεί, αυτό δηλαδή. Είναι καλό και κακό, έτσι. Ναι. Οπότε, κύριε καθηγητά, μπορεί, επειδή σωστά το βάλατε, έχουμε αγροτική παραγωγή, πέρα δηλαδή από τα εμπορικά μαγαζιά που μπορεί να πουλάνε παπούτσια, ρούχα κλπ. Μπορούμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό, δηλαδή στον τουρισμό και στα αγροτικά, που είναι εξαγώγημα. Μπορεί να είναι και εξαγώγημα, ας πούμε, όπως το λάδι. Οπότε, εκεί μπορεί κάποιος είτε συνεταιρισμός να μπει σε αυτή τη διαδικασία να πουλάει απευθείας στο εξωτερικό ή να έχει ένα e-shop να πουλάει το λάδι, παραδείγματος χάρη, τυποποιημένο. Ή υπόλοιπα, τα πρώιμα κυπευτικά που έχει η Κρήτη, επίσης να τα πουλάει απευθείας ο ίδιος ο παραγωγός. Είναι λίγο περίεργο, δύσκολο αυτό, έτσι, αλλά με λίγη καλή θέληση και προσπάθεια. Εξάλλου τώρα επιδοτούνται και οι ομάδες παραγωγών. Δηλαδή με 5 άτομα μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα παραγωγών και να μπεις και σε αυτό, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή να κάνεις τις δημοπρασίες σου κανονικά, να παίρνεις προϊόντα και να τα διοχετεύεις απευθείας στο εξωτερικό μέσω αυτό. Να τα βλέπει και ο καταναλωτής τι είναι, να διαβάζει τα χαρακτηριστικά του που ίσως να μην τα γνωρίζει. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Δεν ξέρω πόσο εύκολη μπορεί να είναι αυτή και με τη βοήθεια ίσως τη δική σας του ΙΤΕ, που είναι ένα από τα καλύτερα ιδρύματα τέλος πάντων στον κόσμο, όπως το γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει το ΙΤΕ. Εκεί ήθελα να καταλήξω κιόλας. Κοιτάξτε, πάντα ένα ιδρύμα τεχνολογίας και έρευνας του ερευνητικού φορέας είναι στην διάθεση του κοινού να βοηθήσει και να εξελίξει. Όχι απαραίτητα, δεν κοιτάζουν μόνο την οικονομία, κοιτάζουν και την καινοτομία, κοιτάζουν την εξέλιξη. Μόνο άμα κοιτάξουν την εξέλιξη μπορεί να είσαι μόνιμα ανταγωνιστικός και να ακολουθείς και την πορεία της παγκοσμιοποίησης, όπως είπατε και πριν. Βέβαια, αν μείνουμε λίγο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αν συσχετίσουμε αυτό που σας είπα, προμηθευτές, φυσικά, άμα κάνουμε μια συσχέτιση ότι ο προμηθευτής είναι ο παραγωγός, ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά παρόλα αυτά, γνωρίζει 5-10 εμπόρους, οι εμπόροι ουσιαστικά, αν μπουν στη διαδικασία της πώλησης, ουσιαστικά και οι δύο κερδισμένοι είναι. Απλά ο καθένας από την αρχική του πλευρά. Απλώς θέλω να πω σε αυτή τη φάση ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο πριν 5-6-7 χρόνια ήταν, αν το πω σε οικονομικά μεγέθη, περίπου το 0,5% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Δηλαδή, από τα 100 ευρώ σε όλο τον κόσμο, τα 50 λεπτά ήταν του ηλεκτρονικού εμπορίου. Φέτος έχει φτάσει το 1,5%, δηλαδή έχει τριπλασιαστεί η αξία του.
Έχει ραγδαία εξέλιξη, mm-hmm. έχει ραγδαία ανάπτυξη και καλό είναι βάσει στατιστικών οι top χώρες στον κόσμο, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, η Αμερική και άλλες χώρες, οι οποίες έχουν πολύ ψηλά το e-commerce, εκεί υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Στην Ελλάδα, δυστυχώς από πλευρά στατιστικών, αλλά ευτυχώς από πλευρά δικής μας που το αναπτύξουμε, είμαστε στις πολύ χαμηλές θέσεις. Αυτό δεν τι δείχνει. Δείχνει από τη μία ότι δεν έχουμε δώσει την κατάλληλη αξία στο e-commerce, αλλά από την άλλη δείχνει ένα πολύ μεγάλο χώρο όπου μπορούν να αναπτυχθούν νέες επιχειρήσεις, να εξελιχθούν υπάρχουσες επιχειρήσεις, γιατί ακριβώς υπάρχει πολύ, πολύ δρόμος ακόμα. Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα άνω όρια μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε και πολύ δρόμο, ναι. Αυτό είναι ευχάριστο. Οπότε, αφού έχουμε πολύ δρόμο, να το κάνουμε σωστά, λέτε, κύριε καθηγητά. Έτσι. Δηλαδή, να μην βιαστούμε, ούτε να είμαστε πονηρίδιδες, συγγνώμη για τις εκφράσεις μου. Και εδώ θέλω να ρωτήσω, είναι μια ακροατής, ο οποίος ρωτάει, ο καταναλωτής πώς διασφαλίζεται και πώς θα... Γιατί και όλοι είμαστε και καταναλωτές, δηλαδή αγοράζουμε πολλές φορές από e-shop, από το ίντερνετ που λέμε, αρκετά πράγματα. Πολλές φορές μας λένε οι φίλοι μας ή οι φίλες, παίρνουν κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχουν δει, παραδείγματος χάρη. Εκεί τώρα ποια είναι τα μυστικά του αγοράζω κάτι σωστό από το ίντερνετ, κάτι καλό. Εκεί πέρα μπαίνουμε σε... Εκεί πέρα απευθυνόμαστε κυρίως στην προστασία του πολίτη πρώτον, γιατί υπάρχουν διάφοροι και ο συνήγορος του πολίτη που κάνει, αν μιλάμε για κάτι ακριβό, πάμε σε επίπεδο απάτης, αλλά αν μιλάμε για κάτι που είναι απλά φθηνό, εκεί πιο πολύ είναι σαν ένα σεμινάριο που θα χρειαστεί κάποιος να κάνει περί ασφαλείας λογίσης και αγοράς. Είναι πολύ απλά τα βήματα. Η αλήθεια είναι πως και η τεχνολογία μας βοηθάει σε αυτό. Και λίγο να σκεφτούμε και λίγο πονηρά. Δηλαδή, αν δούμε ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ γνωστό στην αγορά και η τιμή του στο 95% των καταστημάτων που γνωρίζουμε, δηλαδή, αν πάρουμε μια εταιρεία Α η οποία έχει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το υπόδημα το οποίο εμείς θα αγοράσουμε έχει 100 ευρώ, θα πρέπει λίγο να πονηρευτούμε αν το βρούμε κάποιον 15 και 20 ευρώ. Γιατί είναι τεράστια διαφορά. Και φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα έχει να κάνει με τέτοιες τρομακτικές διαφορές και πολλές φορές. Αυτό είναι και το κακό της ανάπτυξης, ότι μαζί με όλη την ανάπτυξη που υπάρχει στο e-commerce δημιουργούνται και e-shop τα οποία δεν υπάρχουν και στόχο τους είναι να κλέψουν, να κοροϊδέψουν τους καταναλωτές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας τρόπος είναι να κοιτάζουν πάντα σε ένα e-shop εάν υπάρχει φόρμα επικοινωνίας και διεύθυνση. Αν υπάρχει διεύθυνση, σημαίνει πως δεν φοβάται τίποτα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Μπορεί να είναι ψεύτικα στοιχεία όμως, κύριε καθηγητά. Μπορεί να είναι ψεύτικα, λέω, τα στοιχεία. Φυσικά. Καλό είναι να δούμε τους τρόπους πληρωμής. Αν δέχετε κάρτα, αυτό θα είναι ολόκληρη διαδικασία με την τράπεζα, όπου μετά λειτουργεί η τράπεζα σαν βοηθό. Εξασφαλίζει κάτι, γιατί ουσιαστικά για να πάρεις την έγκριση να πληρωθείς μέσω κάρτας, πάει να πετύχεις υπορικό λογαριασμό, έχεις κάνει τις διαδικασίες και αυτό δημιουργεί μια ασφάλεια. Επίσης, πάνω στην παραπληρώση, να δούμε αν μας δημιουργείται ένας φόβος. Αν και αυτό δεν είναι πάντα, δεν είναι σίγουρο, να υπάρχει η πράσινη μπάρα που λέμε, να είναι ασφαλής η πλοήγηση, όπου και αυτό πρέπει να πληρωθεί από εταιρικό λογαριασμό, άρα γίνεται αυτό της εταιρικού λογαριασμού. Γενικότερα κοιτάζουμε πάρα πολλά στοιχεία, κοιτάζουμε ανακρίβειες, κοιτάζουμε γενικολογίες, κοιτάζουμε αν η μετάφραση έχει γίνει από Google και όχι με το χέρι, γιατί πολλοί τα βρίσκουν από το ίντερνετ, τα μεταφράζουμε στο Google, τα βάζουν στο site τους, δηλαδή να μειώσουν και τον χρόνο που θα ασχοληθούν με αυτό. Και γενικότερα προσπαθούμε να πονηρευτούμε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δούμε ότι ένα προϊόν έχει πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτήν που βρίσκαμε στην αγορά. Μάλιστα. Οπότε να πονηρευτούμε δηλαδή, αν έχουμε κάνει την έρευνα αγοράς μας και δούμε ότι αυτό το προϊόν, ας πούμε, έχει 100 ευρώ και το βρούμε με 10, δεν σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που εγώ ψάχνω ή δεν είναι το ίδιο με αυτό που είδα. Ναι. Να είναι προσεκτικός. Και προσωπικά είναι εταιρεία, δεν είναι μεγάλο brand. Ναι, σωστά. Είναι αναπτυσσόμενες και... εταιρείες, αλλά πολύματα αθλητικά είναι 5-10 μεγάλες εταιρείες. Ξέρουμε τι τιμές, τιμές είναι τα προϊόντα τους. Ναι, ναι. Αλήμα. Μάλιστα. Γιατί καλώς το μας ρωτάει ο ακροατής μας, γιατί το πήγαινε εγώ μόνο στο πώς θα φτιάξουμε e-shop, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και καταναλωτές από τα τέτοια ηλεκτρονικά καταστήματα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως τι αγοράζουμε, από πού αγοράζουμε,
διασφαλίζοντας ποιότητα και τιμή, γιατί αυτό ψάχνουμε από το ίντερνετ, που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός εννοείται εδώ τώρα. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Βέβαια, ναι. Αφού αναφέρατε και πριν, για να ξαναγυρίσω λίγο πίσω στη συζήτηση περί του e-commerce, ένα από τα μεγάλα του και βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι λειτουργεί όλο το 24ωρο. Ουσιαστικά ο έμπορος ο οποίος έχει ένα e-commerce, ένα e-shop, δεν είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί όλες καταστημάτων, την ώρα που αυτό που λέμε κοιμάται, στην ουσία κάνει πωλήσεις. Αυτό είναι από τα μεγάλα του χαρακτηριστικά και από τα ισχυρά του, γιατί στην ουσία είναι λιγότερη εργατοώρα για τον έμπορο, με μεγαλύτερη απόδοση ουσιαστικά. Απ' την άλλη, εντάξει, μην κορυδευόμαστε, δεν είναι κάτι άγνωστο πλέον οι ηλεκτρονικές αγορές. Ακόμα και στην Ελλάδα έχουμε δει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παλιότερα, ας πούμε, πριν 5-6 χρόνια, αγόραζα ένα στους 10. Τα τελευταία χρόνια αγοράζουν σχεδόν οι μισοί στους 10 αγοράζουν μέσω ίντερνετ. Και όσο περνάει ο καιρός, θα το εμπιστεύονται όλο και περισσότεροι το ίντερνετ. Πράγμα που μας δίνει ότι ναι, μπαίνει στη ζωή μας. Τώρα τελευταία και με τα capital control έχουμε υποχρεωθεί περισσότεροι που δεν είχαν σχέση με τις κάρτες και τις ψηφιακές συναλλαγές. Έχουν μπει και σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αρχίζουν και πιστεύω ότι και τις ψηφιακές συναλλαγές. Και γενικότερα είναι πιο οικονομικό startup, όπως είπαμε, λιγότερα κόστη. Δεν είναι κάτι άγνωστο όπως είναι στους καταναλωτές. Και ουσιαστικά μπορείς να εξυπηρετήσεις πολύ περισσότερο κόσμο ταυτόχρονα από ότι σε ένα φυσικό κατάστημα. Ναι. Οπότε... Δηλαδή, αν το μεταφέρουμε σε πραγματικό παράδειγμα, αν έχω 100 άτομα στο site μου ταυτόχρονα, πόσο κόσμο χρειάζομαι αυτά τα μίλια για να τον εξυπηρετήσει την ώρα που θέλει να πουλήσει κάτι? Ναι, εννοείται. Αρκετό. Ναι. Οπότε είναι διαφορετικά. Φυσικά και τα κόστη θα είναι λίγο πιο ακριβά σε σχέση με ένα άλλο, αλλά δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με το περισσότερο προσωπικό. Ναι. Έτσι. Ναι, εδώ τώρα. Αυτό που θα πρέπει. Και εδώ τώρα λέει μια φίλη ότι πάνε τα μικρά τα μαγαζάκια που δεν θα μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα μαγαζιά της γειτονιάς, της πόλης ας πούμε και αυτά. Σιγά σιγά, ναι, αν δεν μπορούν να μπουν σε μια νέα εποχή, όπως είναι αυτή που σχολιάζουμε τώρα, δεν ξέρω πόσα μπορούν να κρατηθούν και μέσα στην κρίση βέβαια. Έτσι. Κοιτάξτε, μπορεί να ακούσετε λίγο... Ναι. Λίγο αντίστροφο από αυτά που πρεσβεύουμε σαν τεχνολογία, η πληροφορική και το e-commerce, αλλά καλώς ή κακώς είμαστε άνθρωποι. Οι άνθρωποι μας αρέσει να πάμε μια βόλτα, βγαίνουμε στον δρόμο να κάνουμε και αγορές στα καταστήματα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαταστήσει το e-commerce στην πραγματική αγορά, που είναι εκατομμύριο. Γιατί η φύση μας είναι τέτοια. Από την άλλη δε, δεν σημαίνει πως όλα τα είδη των επιχειρήσεων μπορούν να αναπτύξουν ένα e-shop. Ωραία. Για πολλούς λόγους και ακριβώς αυτό που σας είπα και στην αρχή, ανάλογα της φύσης του προϊόντος. Εμείς θα θυμόμαστε σε ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια που μπορούν να αναπτύξουν ένα e-shop, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι αρνητικό, δεν θα γυρίσει αρνητικά στην αγορά. Ίσα-ίσα θεωρώ θα γυρίσει θετικά. Ουσιαστικά το σκεπτικό της κυρίας που έκανε το μήνυμα πρέπει να είναι περίπου ότι κάποιοι επενδύοντας το e-shop χάνουν από την τοπική αγορά ή θα έχουν έναν πολιτή λιγότερο. Αν το σκεφτούμε όμως ότι δεν χάνεται ένας πολιτής, στην ουσία αναπτύσσονται τεχνολογίες όπως οι γραφίστες, δουλειές όπως οι διαφημιστές, δηλαδή πάμε σε άλλο τομέα, πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι τόσο έντονη δεν είναι τόσο έντονο, ας πούμε, σαν αρνητικό, αλλά μετατρέπεται και προσαρμόζεται σε ένα νέο τρόπο εμπορίου. Μάλιστα. Οπότε αν ρωτάει όντως αυτό, έτσι, αν ήταν αυτός ο τελικός στόχος ερώτησης. Θα δούμε και πόσο προσαρμοστικοί είμαστε σε αυτά τα δεδομένα, μου φαίνεται, έτσι, στα νέα δεδομένα πλέον. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, προτείνω το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας να έρθει εδώ στο μηχανογραφικό να μπει βέβαια από φέτος, αντί να ψάχνουμε για το ΤΕΙ του Τμήματος Εμπορίας, Διαφήμισης, Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, όπως ήταν το ΤΕΙ εδώ της Ιεράπετρας, προτείνω να μετακομίσετε εδώ στην Ιεράπετρα,
Έτσι. Το είτε δηλαδή. Το ίδρυμα να έρθει από εδώ για να, ναι, να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Λοιπόν, θα χαρούμε να τα πούμε και από κοντά. Η εκδήλωση είναι αύριο. Θα είστε. Να πω ότι η εκδήλωση είναι αύριο. Είναι η είσοδος ελεύθερη. Θα ξεκινήσουμε 7 η ώρα τις ομιλίες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και το BIC Κρήτης, το Επιμελητήριο Λασιθίου, το ΤΕΙ Κρήτης, που μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο και το κοινό που τον ενδιαφέρει να εξελιχθεί και να παραμείνει ανταγωνιστικός. Και φυσικά ό,τι άλλες ερωτήσεις προκύψουν, οτιδήποτε βοήθεια χρειαστεί ο κόσμος, και εμείς και όλοι οι παράγοντες θα είναι εκεί να βοηθήσουν. Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σκεφτείτε και την πρόταση αυτή του το είτε να γίνει εδώ παράρτημα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο. Περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις αύριο. Ο κύριος Αθανασιάδης θα είναι εδώ, ομιλητής. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή, κύριε Καθηγητά. Καλημέρα. Επίσης, γεια σας.